Και σήμερα παρατηρήσαμε, Ανδρέα, μία ταύτιση απόψεων του κυρίου Ανδρουλάκη και της κυρίας Μπακογιάννη, οι οποίοι μίλησαν στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό και είπαν ακριβώς την ίδια έκφραση. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι ο Τσίπρας είναι χορηγός του Μητσοτάκη και η κυρία Μπακογιάννη είπε χρυσός χορηγός του Μητσοτάκη είναι ο κύριος Τσίπρας. Άρα λοιπόν αρχίζουν και συμπλέουν και με τις ατάκες τις οποίες χρησιμοποιούν. Το και πιο οι δύο. Σοβαρό, Νίκο, και... Νίκο, παρακαλώ, Νίκο, παρακαλώ. Ναι. Το πιο σοβαρό, το παρακαλώ. Πιο σοβαρό για να το σχολιάσουμε παρακαλώ. Είναι το εξής. Ότι μαζί με όλα αυτά πλέον, εδώ, για να δούμε και το απόσπασμα με την κυρία Μπακογιάννη, επειδή είπες για την συμφωνία των Πρεσπών, Νίκο, ο κύριος Τσίπρας άνοιξε το δρόμο για τις πρέσπες εισαγωγικά του Αιγαίου που ετοιμάζονται μετά τις εκλογές και η κυρία Μπακογιάννη μιλά, θα το ξαναδούμε, για τρία δημοκρατικά κόμματα, λες και όλα τα υπόλοιπα δεν είναι δημοκρατικά, τα οποία συμφωνούν σε αυτή τη στρατηγική που έχουν χαράξει για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, για πρέσπες του Αιγαίου, για να μην κροϊδευόμαστε. Λέει, τώρα, ποιοι είναι χορηγοί ή όχι. Για να δούμε το βίντεο. Όταν λέει δημοκρατικά, κυρία Τώρα Παγκογιάννη, να δούμε το βίντεο. Είναι βέβαιο ότι τα τρία δημοκρατικά κόμματα, τα τρία μεγάλα δημοκρατικά κόμματα, έχουν μία κοινή εθνική γραμμή. Και η εθνική γραμμή αυτή λέει ότι η Ελλάδα προσέρχεται σε όποιο τραπέζι διαπραγματεύσεων για την υφαλοκρηπίδα και τις θαλάσσιες ζώνες. Λέμε ταυτόχρονα ότι... ΑΟΣ, ναι. Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Αν διαφωνήσουμε, πού θα διαφωνήσουμε, διότι η ερμηνεία του διεθνούς δικαίου της Τουρκίας δεν συμπίπτει με την ερμηνεία όλων των υπολείπων. Κατόπιν τούτου, κατά πάσα πιθανότητα, η προσπάθειά μας θα είναι να συμφωνήσουμε να πάμε στη Χάγη. Έλα, Γιώργο Βλάχο. Σε συνέχεια αυτής της αναφοράς της κυρίας Μπακογιάννη, θα έπρεπε να παίξει το βίντεο της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη με τη συνέντευξη στον κύριο Σαχίνη, όπου είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα με τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Και επίσης να παίξει και η συνέντευξη του κύριου Τσίπρα στους, στο Sky, νομίζω, στους ατέριας τους, που έλεγε ότι είναι υπέρ της συνεκμετάλλευσης. Όμως μου κάνει τρομερή εντύπωση, Νικόλα, που βρέθηκαν 2.000 Μακεδόνες να πάνε να ακούσουν στη Θεσσαλονίκη τον Τσίπρα των Πρεσπών της Προδοσίας της Μακεδονίας. Υπάρχουν 2.000 Μακεδόνες που πάνε και ακούνε την Προδοσία της Μακεδονίας. Από όλη τη Βόρεια Ελλάδα 2.000 ήρθανε, γιατί είχε και πούλμαν. Δεν είναι από Θεσσαλονίκη. Είναι και από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Λογικό είναι να υπάρχουν 2.000 όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Γιώργο. Δεν νομίζω ότι είναι το νούμερο. Αλλά είναι εξευτελιστικό το γεγονός ότι μόλις 5 μέρες, 4 μέρες πριν τις εκλογές, κάνει συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, και έχει 2.000 κόσμο, μια πόλη του 1,5 εκατομμυρίου. Ένας νομός του 1,5 εκατομμυρίου και έχει 2.000 κόσμο. Γιατί είναι η πραγματικότητα, Νίκο, είναι ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ διαγωνίζονται για το ποιος θα είναι πρώτο κόμμα στη Θεσσαλονίκη, αλλά σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Είναι και οι δύο πεσμένοι, είναι και οι δύο σε ελεύθερη πτώση. Αυτό προκύπτει. Έχω πολλά στοιχεία γι' αυτό, αλλά νομίζω στο δεύτερο μέρος να το σχολιάσουμε τι ακριβώς. Είναι και τώρα, αν θέλετε. Πολύ ευχαριστώ. Θα τα δούμε και στο δεύτερο μέρος. Εάν υπήρχε, εάν λειτουργούσε η δημοκρατία στην Ελλάδα, εάν λειτουργούσαν θεσμοί στην Ελλάδα προστασίας της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, θα έπρεπε μετά την συνέντευξη της κυρίας Μπακογιάννη στον κύριο Σαχίνη, που τάχθηκε υπέρ της συνεκμετάλλευσης, και μετά τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, που τάχθηκε υπέρ της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο, να έχει κινηθεί διαδικασία εναντίον τους, διότι έχουν ορκιστεί ως βουλευτές να υπερασπίζονται την κυριαρχία της Ελλάδος και την ίδια ώρα ζητάνε τεμαχισμό της κυριαρχίας. Αυτό πρέπει να έχει γίνει. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Ανδρέα, συγγνώμη λίγο. Ναι. Θέλω να δούμε και το βίντεο. Όχι, πριν το δούμε, πρέπει να αποκαλύψουμε κάτι στον κόσμο το οποίο πολύ σοβαρό και πρέπει να γνωρίζει. Γρήγορα όμως, γιατί δεν έχω χρόνο. Έχουμε να δείξουμε πολλά. Οι πρέσπες του Αιγαίου ήδη έχουν γίνει με το Τουρκετζίαν. Όπως η επέσχυτη συμφωνία των Πρεσπών έδωσε το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια, έτσι δώσαμε στην Τουρκία το όνομα του Αιγαίου. Γιατί λέει τρία κόμματα η κυρία Μπακογιάννη? Γιατί δεν θέλουν πρέσπες του Αιγαίου, θέλουν ακροτηριασμό του Αιγαίου. Και για να γίνει αυτό δεν φτάνουν 151 ψήφοι. Γι' αυτό λένε για τρία κόμματα. Κρατήστε το αυτό. Πάντως τα τρία κόμματα αυτά στα οποία αναφέρθηκε...
αναφέρθηκε η κυρία Μπακογιάννη, είναι αυτά που αποκαλούμε τρόικα εσωτερικού, ακριβώς επειδή ψηφίζουν τα πάντα στη Βουλή. Είναι σαν να συγκυβερνούν. Όταν ψηφίζεις τα νομοσχέδια ακριβώς όπως τα φέρνει η κυβέρνηση και δεν έχεις καμία αντίρρηση, προφανώς συγκυβερνάς τουλάχιστον άτυπα. Ναι, αλλά η κυρία Μπακογιάννη, κύριε Βιλιάρδε, μίλησε για θαλάσσιες ζώνες. Δεν μίλησε για ΑΟΣ. Αυτό που μου κάνει. Διόρθωσε ο κύριος Χατζηνικολάου και τότε αναγκάστηκε να συμφωνήσει. Αλλά μιλάει για θαλάσσιες ζώνες. Που εμπεριέχουν δηλαδή και τα χωρικά ύδατα. Έτσι, τα οποία ακριβώς είναι έδαφος ουσιαστικά. Και για θαλάσσιες ζώνες μιλάει και ο Τσίπρας και ο Κατρούγκαλος και ο Μητσοτάκης. Το θέμα είναι ο κόσμος να καταλάβει ότι η εθνική κυριαρχία δεν είναι μόνο στην ξηρά, είναι και η θάλασσα. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει διαδικασία να τραβήξει το αυτί από όλους αυτούς τους βουλευτές που έχουν ορκιστεί για την υπεράσπιση της κυριαρχίας και υπονομεύουν την κυριαρχία της Ελλάδος. Σωστά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όταν λέει δημοκρατικά κόμματα, εννοεί πιόνια των Γερμανών. Διότι όλο αυτό το πράγμα, το πανηγύρι των τριών κομμάτων για πρέσπες Αιγαίου, το συντονίζουν οι Γερμανοί. Μα αυτό θα είναι. Δεν τηλεφωνιέται η Ντόρα Μπακογιάννη με τον Τσίπρα, ούτε ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα. Οι Γερμανοί χαράσουν και δίνουν ρόλους. Θα πεις αυτό εσύ, κύριε Τσίπρα, θα πεις αυτό εσύ, κύριε Μητσοτάκη, θα υποστηρίξεις εσύ τον κύριε Τσίπρα, τον κύριο Μητσοτάκη, όπως υποστήριξε με τις πρέσπες ο Μητσοτάκης τότε. Αυτό κάνουν οι Γερμανοί. Οι εχθροί μας είναι οι Γερμανοί και αυτοί όλοι είναι πιόνια Γερμανών. Μάλιστα. Πρέπει να το καταλάβουν αυτοί και που θα πάνε να ψηφίσουν την Κυριακή.